Περιφέρεια σας προσκάλεσε σήμερα εδώ στη θέση του φράγματος του Σεδούντα για να δούμε όλοι μαζί την ολοκλήρωση των έργων πολιτικού μηχανικού η οποία έγινε πολύ πρόσφατα. Αυτό το έργο κατασκευάζεται επί πολλά χρόνια. Ξεκίνησε επί δημαρχιών του κυρίου Μαμάκου, του κυρίου Μπαρβαγιάννη, τον κύριο Ξανθούλη, την κυρία Ψώμου. Σκεφτείτε πόσο πίσω πάει. Ένα απλό σχετικά έργο, δεν είναι περίπλοκο έργο. Και κράτησε όλα αυτά τα χρόνια. Το 12, ο υπουργός ο κύριος Αθανασίου κατάφερε να εξεύρει τους τελευταίους απαιτούμενους πόρους, 900 τόσες χιλιάδες, αλλά εν συνεχεία, το 13 έγινε η σύμβαση, αλλά εν συνεχεία πάγωσε αυτό το έργο, δεν προχώραγε. Εμείς το φέραμε στην επιφάνεια αυτό το τελευταίο χρόνο, ήρθαμε αρκετές φορές εδώ και με πολύ χαρά το βλέπουμε ολοκληρωμένο. Από εδώ και μπρος, ο ρόλος ο δικός μας τελειώνει. Το αναλαμβάνει ο Δήμαρχος, ο κ. Κίτελης, με τη ΔΕΙΑΛ για να μπορέσουν να το λειτουργήσουν και να εκμεταλλευτούμε το νερό που θα συγκεντρώνεται εδώ. Έχει έναν όγκο φέλιμο 250.000 κυβικά. Εγώ δεν θα έχω να πω πολλά, γιατί ασχολήθηκα περισσότερο με την χρηματοδότηση του έργου. Κάλυψε ο Περιφερειάρχης, ο Κώστας Μουτζούρης. Ήταν το 2012, όταν ήμουν Υπουργός Εσωτερικών, είχα έρθει ένα ταξίδι εδώ στο Πλωμάρι, ακόμα θυμάμαι, και όλοι οι παράγοντες εδώ, οι πρώην δήμαρχοι, ο Δημήτρης ο Βορβαγιάννης, ο Μιχάλης ο Μαμάκος, ο Γιάννης ο Ξανθούλης και άλλοι άνθρωποι, όπως ο Νίκος ο Λαγουμίδης, θυμάμαι, και άλλοι πάρα πολλοί, μου έθεσαν δύο θέματα. Το πρώτο ήταν το θέμα του φράγματος και το δεύτερο ήταν η πύλη εισόδου Σέγγεν στο Πλωμάρι. Γι' αυτή όμως δεν είναι ώρα τώρα, θα τα πούμε άλλη φορά, προχωράει και αυτό το θέμα. Τότε χρειαζόταν λοιπόν μια χρηματοδότηση η οποία είχε υπολογιστεί τότε περίπου στις 900.000. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, Γιάννη, νομίζω 925.000 βγάλαμε τότε. Είχαμε έναν πολύ καλό Υπουργό Εσωτερικών Αγροτικής Ανάπτυξης τότε και το βγάλαμε από το ειδικό ταμείο, το πράσινο ταμείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Τσαφτάρης. Ο Θανάης ο Τσαφτάρης ήταν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Τότε έγιναν αυτά. Πράγματι είναι ένα έργο το οποίο λύνει πολλά προβλήματα και θα βοηθήσει την ανάπτυξη της όλης περιοχής του Πλωμαρίου. Όπως είπε και ο Κώστας αλλά και η μηχανικός, ότι ένα μεγάλο μέρος, περίπου στα 50.000 κυβικά, θα διατεθεί για την ίδρυψη του Πλωμαρίου και της γύρω περιοχής και τα υπόλοιπα 200.000 θα είναι για την άρδευση. Το τελικό στάδιο, αυτό το κομμάτι της εργολαβίας που έχει σύμβαση το 2013, είναι η ανύψωση του αναχώματος του φράγματος για ολοκλήρωση της λεκάνης με μεμβράνη. Έγινε μια επιθεώρηση και επισκευή της μεμβράνης παλιάς, γιατί το έργο το αρχικό ήταν από πολλά χρόνια αφισμένο, λόγω χρηματοδότησης δεν προχώρησε, δεν ολοκληρώθηκε. Επίσης κάποιες κατολιστήσεις που υπήρχαν στο νότιο Πρανές, από εκεί επισκευάστηκαν και αποκαταστάθηκαν, και έγινε και ολοκληρώθηκε ο υπερχιλιστής, ο οποίος δεν είχε εκτελεστεί στις πρώτες φάσεις. Τώρα σε αυτή την φάση ολοκληρώθηκε και το έργο εισόδου, μου έγιναν τυχεία και για να μην περνάει το νερό υπόγεια που περνούσε και γινόταν μια διήθηση από κάτω. Ελέγχθηκε και αποκαταστάθηκε αυτό και ολοκληρώνεται και ο υπερχιλιστής, μια κατολίσθηση που είχαμε σε αυτή την περίπτωση. Το εδάφιο εδώ είναι γενικώς προβληματικά, έχουμε κατολιστήσεις και γι' αυτό υπήρξαν και διάφορα προβλήματα στο έργο. Και μετά την επισκευή της μεμβράνης έχουν γίνει τα ταχυδηληστήριο, δηλαδή το δίκτυο αυτό θα χρησιμοποιηθεί το νερό και για άρδευση και για ίδρευση. Υπάρχει κατασκευασμένο από το Υπουργείο από παλιά εργολαβία το ταχυδηληστήριο για χρησιμοποίηση για ίδρευση και ένα κομμάτι θα χρησιμοποιηθεί για άρδευση. Αυτό έχει παραδοθεί στην ΔΕΙΑΛ, στο Δήμο ΔΕΙΑΛ, για να το χρησιμοποιήσει. Τελειώνοντας αυτό και γεμίζοντας το φράγμα με νερό, θα δουλέψουν και τα δίκτυα, θα ελεγχθούν ξανά τα δίκτυα και θα μπορέσει ο Δήμος να τα εκμεταλλευτεί και να τα προχωρήσει.
είναι επιβεβλημένο πλέον μετά τις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής η πολιτεία να συμβάλλει και όπως βλέπετε έχει γίνει πια γεγονός να έχουμε ένα τέτοιο έργο το οποίο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη αλλά θα δώσει και ζωή στην δημοτική ενότητα. Σε αυτό συνέβαλαν πολύ. Είχε παγώσει τελευταία όμως με τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κ. Μουζού και του κ. Αθανασίου, ο οποίος συνέβαλε σε όλη αυτή την κατάσταση, είμαστε εδώ για να ως Δήμος να δώσουμε εμείς την τελευταία πινελιά, έτσι ώστε με τα δίκτυα τα οποία θα αποκατασταθούν στη Δημοτική Ενότητα Πλωμαρίου να συμβάλλει τόσο στην ίδρυση όσο στην άδρυση αυτής της Δημοτικής Ενότητας. Ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί η περιοχή που επιλέχθηκε μετά από μελέτες των μηχανικών ήταν ικανή εδώ, δηλαδή όλη αυτή η λεκάνη ήταν ικανή με 10 ή μέχρι 15 ίντσες νερό να μπορεί να το γεμίζει, ήταν μια βασική προϋπόθεση και παράλληλα επειδή είναι και δίπλα στις πηγές του Σεδούντα, το χειμώνα θα γεμίζει με τις πηγές του Σεδούντα το νερό. Περάσαμε αρκετές φαλκονέρες, χρειάστηκε να γίνουν συμπληρωματικές απολωτριώσεις των γύρω κτημάτων και πάνω απ' όλα το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσαν να έρθουν μεγάλα φορτηγά για να φέρουν όλα αυτά τα κυβικά, τα χιλιάδες κυβικά, το υλικό που χρειάζεται και να μπει μπροστά για να γίνει μετόπιο. Γι' αυτό λοιπόν με τη βοήθεια του τότε Δήμου και των συνεργατών μόνο, γιατί ήταν και το Δημήτρης ο Βαρβακιάς και ο Γιάννης ο Ξανθούλης, αλλά όλων μας δόθηκε η λύση, αγοράστηκε από ό,τι βλέπετε εδώ πίσω αυτό το νταμάρι και έγινε κινητό λατομείο και όλο αυτό το υλικό δηλαδή που έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ βγήκε από αυτόν τον τόπο, δεν χρειάστηκε δηλαδή να έχουμε επιπλέον προβλήματα. Βέβαια, όπως πολύ σωστά τόνισε και ο Υπουργός, ότι κάποια στιγμή υπήρχε μια καθίζηση. Είχε εγκαταλειφθεί το έργο και βέβαια το ζήσαμε στο πετσί μας γιατί είχαν χαλάσει μεμβράνες. Είχε γίνει ένα έργο σε μια κατάσταση τραγική. Να ευχαριστήσω από καρδιάς και τον Περιφερειάρχη, τον συντοπίτη μου, τον Κώστα τον Μπουζούρη, ο οποίος πραγματικά έδωσε βαρύτητα σε αυτό το έργο, το οποίο πίστεψε ότι πραγματικά είναι έργο πνοής. Το ολοκλήρωσε με τις τελευταίες χρηματοδοτήσεις για να ολοκληρωθούν οι εργασίες και βέβαια να σας ενημερώσω κύριε Περιφερειάρχη ότι το 2006 είχαμε ολοκληρώσει ως Δήμος σε συνεργασία τότε και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα δίκτυα τα οποία έχουν γίνει και το ταχυδηληστήριο το οποίο είναι έτοιμο για λειτουργία. Το έργο παίρνει τέλος. Αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσαμε το καλοκαίρι με τη λειψιδρία και με τις 15 ίντσες νερό το οποίο δεν μπορούσαμε να έχουμε παροχή ύδατος στην δημότηση μας, πιστεύω με το έργο του φράγματος να λυθεί. Εγώ από τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Θανασίου που το 12 χρηματοδότησε το έργο αυτό. Βέβαια πέρασε μετά μια φάση νεκρή. Ο Περιφερειάρχης τώρα το ξαναέδωσε, το έδωσε πάλι μπροστά. Με τις βοήθειες των υπηρεσιών της περιφέρειας κλπ. Το έργο ολοκληρώθηκε. Αυτό το φράγμα, το οποίο ξεκίνησε και τους ευχαριστούμε και αυτούς πάρα πολύ, από τη Μυρσίνη την Ψώμου, σε συνεργασία βέβαια με τον κύριο Γάζελα, τον Αείμγιστο, τον κύριο Μαμάκο, ο οποίος συνέχισε τις εργασίες, έκανε τα δίκτυα όλα, και τον Δημήτρη τον Βαρβαγιάννη, ο οποίος κατασκεύασε το ταχυδηληστήριο, επί Δημαρχίας Βαρβαγιάννη έγινε αυτό, και τέλος αυτούς τους δύο ανθρώπους, τους ογκόλυθους της Λέσβου, τον Αθανασίου και τον Μουτζούρη, οι οποίοι είναι από πάνω μας και μας βοηθάνε. Δεν είναι μόνο στο φράγμα από πάνω μας, είναι και στην πύλη εισόδου, η οποία σύντομα θα τελειώσει. Είναι και στα υπόλοιπα τα έργα τα οποία γίνονται, συνεργάστηκα χτες και με τον κύριο Κουφέλο και με τον κύριο Τζιμί και πρόκειται να γίνουν σπουδαία, σημαντικά έργα στο Πλωμάρι, στα οποία συμβάλλουν αυτοί οι τρεις άνθρωποι.